καλό μεσημέρι. Τι γίνεται σήμερα εκεί, για πες καλό μας. Καλό μεσημέρι. Ναι. Είμαστε εδώ πολλή ώρα από νωρίς για να κάνουμε το ρεπορτάζ μας σχετικά με το θλιβερό συμβάν του Σαββάτου, κατά το οποίο θανατώθηκε ένας σκιμπατζής, όπως όλοι γνωρίζουμε. Mm-hmm. Γεγονός που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο σε μεμονωμένους πολίτες, όσο βέβαια και συλλογικά σε φιλοζωικές οργανώσεις. Παρατηρούμε, να σας δώσω το πρώτο στοιχείο που μου κάνει εντύπωση σήμερα. Παρατηρούμε, ενώ είναι 27 Ιουνίου, ότι ενώ βρισκόμαστε σχεδόν 2 ώρες εδώ, δεν έχουν περάσει περισσότεροι από 15 άνθρωποι για να επισκεφτούν το πάρκο. Πράγμα το οποίο προφανώς δείχνει το πόσο το τραγικό αυτό συμβάν επηρέασε την έλευση του κόσμου. Ένα μικρό ιστορικό για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όσοι άνθρωποι δεν έχουν από την αρχή γνώση του γεγονότος. Κατά τη διάρκεια μιας διένεξης το Σάββατο στις 10 το πρωί ανάμεσα στους χιμπατζίδες που φιλοξενεί το πάρκο, ο γυρεότερος, ο Μπαζού από ό,τι μαθαίνουμε, μέσα σε μεγάλη ένταση ξέφυγε από το χώρο στον οποίο φυλάσσονταν, πέρασε τα ηλεκτροφόρα καλώδια δίχως να πάθει απολύτως τίποτα, βγήκε έξω από το χώρο του πάρκου και κατευθύνθηκε 20 μέτρα προς το MacArthur. Οι άνθρωποι του πάρκου ειδοποιήθηκαν αμέσως, σήμανε συναγερμός, χρησιμοποίησαν όλα τα βήματα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο. Ξεκίνησαν αρχικά φωνάζοντας τους ασυρμάτους 3 φορές το όνομά του και στη συνέχεια το μέρος από το οποίο ξέφυγε. Έτρεξαν να τον μαζέψουν. Ήταν αδύνατο στην κατάσταση που το ζώο βρισκόταν να τον αρκώσουν, καθώς η αδρεναλίνη η οποία υπήρχε εκείνη τη στιγμή ανεβασμένη στο ζώο θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Έτσι λένε τώρα από οι υπεύθυνοι του πάρκου. Έτσι, αυτό ισχυρίζονται, ότι κατέστη δυνατό να αναρκώσουν το ζώο. Γιατί βέβαια το ερώτημα ήταν γιατί το θανάτωσαν και αν υπήρχαν άλλοι τρόποι ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν και να ηρεμήσουν το ζωντανό. Οι άνθρωποι λένε ότι κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο στην κατάσταση που βρισκόταν το ζώο και παρόλο που οι ίδιοι 15 χρόνια τώρα τον φροντίζουν με λύπη, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, να τον πυροβολήσουν και να τον θανατώσουν. Άκουσα και τον κύριο Λεσουάρα από νωρίς το πρωί να εξηγεί ότι ένα ζώο όπως το συγκεκριμένο, περίπου 60-70 κιλών, θα χρειαζόταν περίπου 12 λεπτά για να ναρκωθεί. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση που βρισκόταν και σε τέτοια ένταση το ζώο, αυτά τα λεπτά μπορεί να φτάναν και τα 20, οπότε ποιος ξέρει μέχρι πού μπορούσαν να είχαν φτάσει τα πράγματα, αν θα μπορούσε να είχε προκληθεί κάτι επικίνδυνο. Έχει διενεργείται τώρα προανάκριση για το θάνατο, έτσι, και από διενεργείται ακριβώς. Νωρίτερα είχε έρθει εδώ επιτροπή, η οποία συστάθηκε από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Αμυρά. Ήρθαν άνθρωποι της περιφέρειας, ήρθαν άνθρωποι από το Δασαρχείο Πεντέλης, έγινε η συνάντηση. Εχθές βέβαια υπήρχαν και πάρα πολλές αντιδράσεις. Υπήρχαν εκεί, είχαν μαζευτεί από φιλοζωικές, είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος. Ναι. Βλέπουμε τώρα και τα πλάνα. Άνθρωποι που και εξοργίστηκαν με την είδηση της θανάτωσης, αλλά και που γενικότερα αντιδρούν με την λογική ενός ζωολογικού πάρκου, γιατί θεωρούν ότι είναι ένας χώρος σκλαβιάς. Και υπάρχουν και οι προτάσεις, Λίλα, όπως έχουμε παρακολουθήσει και συζητούσαμε και από το πρωί στο γραφείο, όπως η Πανελλαδική Φιλοζωική Ομοσπονδία, που ζητάει, δεν ζητάει να κλείσει το πάρκο, γιατί στο πάρκο μάλιστα φιλοξενούνται πάνω από 2.000 ζώα, από ό,τι διαβάζουμε, αλλά να μετατραπεί σε ένα κέντρο διάσωσης και περίθαλψης άγριας ζωής. Η αλήθεια είναι, Λίλα μου, και εδώ με τα παιδιά το συζητάμε και φαντάζομαι πολλοί που μας παρακολουθούν, γιατί αυτή η είδηση όλη μέρα και σήμερα είναι στα χείλη πολλών ανθρώπων, είναι ότι μεγάλη θλίψη το να κρατάς ένα ζώο στην αιχμαλωσία και να το σκοτώνεις κιόλας στο τέλος. Δεν ξέρω πραγματικά τι λέει το πρωτόκολλο και αν μπήκανε σε μια διαδικασία να βάλουν μπροστά ενδεχομένως, εάν κινδύνευαν κάποιες ανθρώπινες ζωές από ένα ζώο που μέσα σε κάποιες συνθήκες που είχε δημιουργηθεί αυτό το περιστατικό έντασης με τα άλλα ζώα δραπέτευσε και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να γίνει, αλλά σίγουρα όλο αυτό επαναφέρει μια κουβέντα και για τις συνθήκες που κρατούνται τα ζώα και όλο αυτό το οποίο έχει μπει τώρα και στο κάδρο και στο μικροσκόπιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει και με την παρέμβαση του Υπουργείου. Και η οποία θα ολοκληρωθεί, μάλλον αποτελείται από 3 βήματα. Το ένα βήμα
ήταν η Επιτροπή να προσέλθει εδώ να συζητήσει με τους ιδιοκτήτες του Αττικού Πάρκου και να ζητήσει πλήρη και αναλυτική έκθεση για την άποψή τους σχετικά με το συμβάν. Το δεύτερο βήμα ήταν ότι έλεγξαν τα πιστοποιητικά κατοχής των άγριων ζώων και το τρίτο είναι ότι θα ζητήσουν πιστοποιητικά για την ευζοία και τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν το πάρκο. Λίλα, πάμε να δούμε τι είπε νωρίτερα σε εσένα ο προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θύρας της Περιφέρειας Αττικής που επισκέφτηκε το πάρκο. Ήρθαμε εδώ, μια επιτροπή που έχει ορίσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σαμιράς, προκειμένου να ελέγξουμε τα πιστοποιητικά κατοχής των ζώων μεταξύ των οποίων προκλήθηκε το επεισόδιο που οδήγησε στην θανάτωση του Χιμπατζή. Ελέγξαμε τα πιστοποιητικά και με βάση τον έλεγχο που κάναμε θα συνταχθεί κάποια έκθεση που θα υποβληθεί αρμοδίως στο Υπουργείο. Συμβαίνει στα ζωολογικά πάρκα να έχουμε κάποια ζώα να ξεφεύγουν και όταν υπάρχει επικινδυνότητα μικρή ή μεγαλύτερη για την ανθρώπινη ζωή, τα πρωτόκολλα επιβάλλουν τη θανάτωση του ζώου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Λίλα, σε ευχαριστώ πολύ. Μαριέλα, έχουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο της ΠΕΤΑ που δείχνει πόσο τα ζώα που είναι υπό σε αιχμαλωσία είναι σε μαρασμό και πόσο δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί και το είδαμε από την Κατρίνα Τιτζάνταλη που το ανέβασε στο Instagram. Εντάξει. Παιδιά, λοιπόν, ο γορίλας είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο, πραγματικά. Ακόμη βέβαια, και το ύφος του, το βλέμμα του, η λύπη του, ο μαρασμός του. Εμείς συγκινηθήκαμε πάρα πολύ που το είδαμε. Είναι πάρα πολύ στενάχρονο να το βλέπεις αυτό. Αυτά τα ζώα που θα έπρεπε να υπάρχουν στη φύση, που έχουμε και εμείς καταστρέψει τη φύση τους και τα κλείνουμε μέσα σε χώρους που είναι τέλος πάντων πάρα πολύ μικροί και δεν κάνουν. Και το μήνυμα είναι και για τα παιδιά, πραγματικά, Μαριέλα, έτσι. Και για τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, θέλεις κάτι, Φίβο, να προσθέσεις? Πολλές φορές ξεχνάμε ότι και τα ζώα έχουν αισθήματα. Και εντάξει, και ένα ζώο που ζει στην αιχμαλωσία, το να δραπετεύσει, νομίζω, επόμενο δεν είναι. Τι να πω, μακάρι να μην υπάρξει άλλο ζώο στη θέση του Χιμπατζή.